Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτες, πρώτα απ' όλα θέλω να καλωσορίσω στην πόλη μας, στον νομό μας, στην Αρκαδία, τη διοικήτρια του ΑΕΠ, την κυρία Καραμεσίνη και όλο το επιτελείο το οποίο ήρθε εδώ στην Αρκαδία και εύχομαι να περάσει μια ευχάριστη μέρα κοντά μας, γιατί μετά από εδώ θα κάνουμε και μια βόλτα να δείξει τις ομορφιές του τόπου μας, διότι είναι σημαντικό, γιατί στην Αρκαδία είναι η πρώτη πόλη, η Κόσουλα, η οποία ήταν οργανωμένη πόλη με σπίτια. Άρα λοιπόν σήμερα που πληρώνουμε εδώ σπίτια δεν είναι τυχαίο και στην Αρκαδία, όπως είπατε, είναι η πρώτη οργανωμένη πόλη του Κόσουλα. Είναι για μένα χαρά για όλους εμάς. Γιατί κάποιοι συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας, εργαζόμενοι άνθρωποι, με κριτήρια οικογενειακά σοβαρά, θα αποκτήσουν δικό του σπίτι. Είναι για μένα χαρά για εσάς που θα πάρετε το δικό σας σπίτι. Γιατί όπως λέει και ένας Γάλλος φιλόσοφος, αν είναι δικό σου το σπίτι, όσο μικρό και να είναι, αισθάνεσαι ευχάριστα μέσα. Ενώ όσο μεγάλο και να είναι, αν είναι δικό σου, δεν αισθάνεσαι ευχάριστα. Άλλωστε το σπίτι είναι ο ναός της οικογένειας. Και εκεί μέσα λοιπόν πρέπει να αισθάνεστε άνετα και να το απολαμβάνετε. Θέλω να θυμίσω για λίγο την πορεία αυτή τη ιστορία, η οποία έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, σχεδόν συμπλήρωσε 10 χρόνια, αυτή η αμαρτία του ελληνικού δημοσίου, που υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία, η οποία εμποδίζει όχι μόνο αυτό, αλλά και άλλες δραστηριότητες του κράτους, τα οποία ζούμε κάθε μέρα. Αυτή η αγορά των κατοικιών έγινε το 8, αλλά διάφορα προβλήματα τα οποία προκύπτουν γραφειοκρατικά, φτάσαμε σχεδόν μετά από 9 χρόνια να γίνεται αυτή η κλήρωση. Και σε αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους συμπατριώτες του Νίκο Νατζινά, ο οποίος συνέχεια ασχολείται με το θέμα αυτό και πάρα πολλές φορές και εμένα με έχει πάρει τηλέφωνο. Και σαν περιφέρεια, αισθάνομαι χαρά και τιμή που και εγώ συμμετείχα στην προσπάθεια αυτή και η περιφέρεια των Λοποντήσων, στέλνοντας διάφορα αιτήματα στους εκάστοτε διοικητές του ΑΕΠ. Και σήμερα λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση να απολαμβάνουμε λοιπόν τη χαρά να κληρώνονται 12 κατοικίες σε 12 συμπατριώτες. Επειδή ξέρω την αγωνία όλων σας που μετέχετε στην κλήρωση, δεν θέλω να τα γρηγορήσω. Απλώς θέλω να ευχηθώ όσοι πάρετε σπίτια να είναι καλότερα να τα απολαύσετε και να ζήσετε ευχάριστα την πέτρα σας αυτά, εσείς τα παιδιά σας, την οικογένειά σας. Και όσοι δεν πάρετε, δεν κάνετε τίποτα. Σε ποια κλήρωση θα συμμετέχετε, τι είχατε, τι χάσατε. Να είστε καλά κι εσείς, τα χέρια στην οικογένειά σας. Εύχομαι λοιπόν όσοι πάρετε καλωρίζικα και σε όλους τους άλλους η υγεία και χαρά στα σπίτια σας. Να είστε καλά. Καλή τύχη να είστε καλά. Από τις μονάδες, ο αριθμός 3. Από τις δεκάδες, ο αριθμός 0. Ο αριθμός 3 είναι ο τυχερός. Όνομα. Πήγαινε μπροστά. Πάει μπροστά. Παπαδημοσόπουλος.